Βρεθήκαμε στα στρατόπεδα των ταξιαρχών Ιζεντίν Αλ-Κασάμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Εκεί όπου 17.000 νέοι ολοκλήρωσαν τη στρατιωτική τους εκπαίδευση πρόσφατα. Με ειδική άδεια ζήσαμε τα επίπεδα της εκπαίδευσης των ταξιαρχιών με πραγματικά πυρομαχικά. Όλα τα οικίματα στην περιοχή μετατρέπονται καθημερινά σε χώρους εκπαίδευσης και κρυψώνες για τους μαχητές. Οι ταξιαρχίες Ιζεντίν Αλ-Κασάμ, στα στρατόπεδα των οποίων εκπαιδεύονται μαχητές και από άλλες οργανώσεις, πολεμούν ενάντια στην κατοχή. Συχνά στις πλατείες της περιοχής, οι μαχητές εκπαιδεύουν νέους και αφήνουν τις οικογένειές τους να τους παρακολουθούν για να νιώσουν δέος, φωνάζοντας «Αλλάχ ο Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Η ένοπλη πτέρυγα που κατηγορήθηκε πρόσφατα από την Αίγυπτο ως τρομοκρατικό κίνημα ισχυρίζεται ότι υπερασπίζεται όλο το Ισλαμικό έθνος. Αξιοπερίεργο είναι πως οι μαχητές χρησιμοποιούν ελικόπτερα, όπλα, ρουκέτες, πυρομαχικά σε μια περιοχή που είναι αποκλεισμένη από παντού. Όμως καθημερινά μάχεται με όλο και πιο πολλά εφόδια.